Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ενάντια στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και ουσιαστικά μετατρέπει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας. Τι θα σημαίνει πραγματικά για τον πολιτισμό της χώρας αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο? Θα έχουμε εμπορευματοποίηση του πολιτισμού συνολικά και ειδικά των αρχαιοτήτων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που είναι η ταυτότητά μας, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, παντού. Και αν ψηφιστεί, θα ψηφιστεί μόνο από τη συμπολίτευση, από κανέναν άλλο. Όλοι έχουν δεσμευτεί. Θα μείνει στα χαρτιά αυτό, να το ξέρουν. Πλήθος κόσμου και φορέων ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα των Εργαζομένων, διατρανώνοντας την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο, τονίζοντας πως ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό. Δυστυχώς το ξεπούλημα της χώρας συνεχίζεται. Μετά το τελευταίο νομοσχέδιο που αφορούσε την υγεία, που ξεπουλήθηκε ουσιαστικά η δημόσια υγεία, έρχεται σειρά ο πολιτισμός. Συζητώ από όλους, από όλες, από όλους τους φορείς. Πρέπει να βοηθήσουν τον αγώνα αυτό, γιατί είναι δίκαιος αγώνας. Συγκίνηση προκάλεσε η παρέμβαση της Μαρίας Πλουμίδη. Όλοι μαζί, με αγάπη για το τόπο μας, για τα αρχαία μας, και πιστεύω ότι η νίκη θα είναι δική μας. Η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε δήμαρχος στην Ελλάδα. Η δήμαρχος Αρχανών επί 2 τετραετίες, Μαρία Πλουμίδη, υπήρξε μπροστάρισα πάντα στους κοινωνικούς αγώνες. Για τα αρχαία εγώ δίνω θάνατο, τι να σας πω. Ναι, είναι η κληρονομιά μας, είναι το από πού ερχόμαστε και πώς πρέπει να βαδίσουμε στο μέλλον όλοι. Το 1979 πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά της εξαγωγής των αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο ενός προγράμματος πολιτιστικών ανταλλαγών. Υπήρχε μια επιτροπή εδώ τότε που μαζεύαμε αυτά που μας φέρνανε, ποίηματα, τραγούδια, αισιοδοξία. Δεν θυμάμαι πόσα μερόνυχτα έκανα εδώ, μαζί με συντρόφους. Προκειμένου να αποτρέψετε τότε να φύγουν οι αρχαιότητες από το Ηράκλειο. Ναι. Πώς τα καταφέρατε? Με μεγάλο αγώνα. Φτάσαμε μέχρι την Αθήνα. Στο γραφείο του Υπουργού πήγαμε. Με τον, ο Θεός να τον αναπαύει, τον Καρέλη. Ήταν δήμαρχος Ηρακλείου. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία σαν δήμαρχος και εγώ Αρχανών. Γιατί αποφασίσατε να έρθετε εδώ? Γιατί θέλω να βοηθήσω να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί και για σας και για τον κόσμο και για τις αρχαιότητες δεν είμαι σίγουρη ότι δεν θα γίνει κάτι κακό.